Χαίρετε. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και πραγματικά εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Αλόε Μπαρπαντένσις Μίλλερ, αλόε Βέρα, αλόε η αληθινή. Ένα από τα 500 είδη αλόης. Το πιο χρησιμοποιούμενο όμως, γιατί η γέλη που περιέχουν τα φύλλα της, το ζελέ που περιέχουν τα φύλλα της, έχει καταπληκτικές ιδιότητες. Τα φύλλα της αληθινής αλόης είναι ελαιοχοειδή και μακριά και μάλιστα το μήκος τους μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 60 εκατοστά, χυμώδη και καλύπτονται από τη μία και την άλλη πλευρά από αγκάθια. Το άνθος της έχει κίτρινο χρώμα και έτσι μπορούμε να αναγνωρίσουμε και την πραγματική αλόη. Εάν δείτε άλλο φυτό αλόης με διαφορετικό χρώμα άνθους από εκείνο του κίτρινου, τότε να ξέρετε ότι δεν είναι η πραγματική αλόη, αλλά ίσως κάποιο υβριδικό φυτό, το οποίο σίγουρα δεν έχει τις ίδιες ιδιότητες με την αλόε βέρα. Εάν τώρα έχετε στο σπίτι σας κάποιο φυτό και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ζελέ των φύλλων, θα πρέπει να θυμόσαστε ότι αυτό θα το κάνετε αφού το φυτό σας ανθίσει, αφού οριμάσει. Όταν λοιπόν το φυτό οριμάσει, θα έρθετε και θα κόψετε τα κάτω-κάτω φύλλα, πολύ κοντά στον κορμό, γιατί αυτά είναι τα πιο όριμα φύλλα, αυτά έχουν τις περισσότερες ιδιότητες. Αφού τα κόψετε, θα τα βάλετε αμέσως σε ένα βάζο με νερό. Θα σας δείξω αμέσως. Κοιτάξτε. Θα τα αφήσετε κάμποσες ώρες. Προσωπικά θα σας πω ότι τα αφήνω γύρω στις 24 ώρες, φροντίζοντας να αλλάζω και το νερό όταν αυτό αλλάζει χρώμα. Γιατί θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί θα πρέπει να απαλλάξουμε το ζελέ το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε από τις ανθρακινώνες που περιέχουν τα φύλλα. Γνωστότερη από αυτές είναι η αλοΐνη. Η αλοΐνη βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του φύλλου, ανάμεσα στην εσωτερική πλευρά του φύλλου και του ζελέ. Πρόκειται για μία κίτρινη πικρή ουσία με καθαρτικές ιδιότητες, η οποία όταν λαμβάνεται από το στόμα μπορεί να προκαλέσει διάφορες παρενέργειες επειδή επιδρά στον εσωτερικό φλενογόνο και προκαλεί διάρρεια, κράμπες και ανισορροπία ηλεκτρολιτών. Οι ανθρακινώνες είναι τόσο ερεθιστικές που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικά έλκη του εντερικού φλενογόνου, όπως και δερματίτιδα όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Μάλιστα, το 2002, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή να μην αναγνωρίζονται ως ασφαλή και αποτελεσματικά τα καθαρτικά με βάση την αλοΐνη. Ενώ από τον Απρίλιο του 2021 ισχύει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός, βάσει του οποίου απαγορεύεται η χρήση προϊόντων με βάση την αλόη ή που λαμβάνονται από την αλόη και που περιέχουν παράγωγα υδροξυανθρακαινίου, όπως παραδείγματος χάρη χυμός αλόης, λόγω των κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν στην υγεία μας. Το υδροξυανθρακαίνιο, όταν λαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει καρκινογενέσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τον καρκίνο του παχαίους ενδέρου. Και πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε το ζελέ από τα φύλλα. Με ένα μαχαίρι θα αφαιρέσουμε και από τη μια και από την άλλη πλευρά τα αγκαθάκια και στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε την επάνω πλευρά του φύλλου, θα γυρίσουμε το φύλλο, θα αφαιρέσουμε και την άλλη πλευρά και θα πάρουμε το ζελέ, έτσι ακριβώς όπως θα σας το δείξω αμέσως. Και εδώ βλέπετε το ζελέ, έτσι όπως το έχω βγάλει από το φύλλο και πάμε να δούμε ποιες είναι οι δραστικές ουσίες που περιέχει. Περιέχει βιταμίνες α, B1, B2, B3, B6, B9, φολικό οξύ σε και εψιλον. Από μέταλλα περιέχει ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, κάλιο, φόσφορο, νάτριο, υδράργυρο, χρώμιο και σελήνιο. Περιέχει αμινοξέα, 20 από τα 22 που χρειάζεται ο οργανισμός και εκ των οποίων τα 8 είναι τα βασικά, είναι δηλαδή απαραίτητα στον οργανισμό μας. Περιέχει ακόμα σάκχαρα και μονοσαχαρίδες και πολυσαχαρίδες, ένζυμα, σαπονίνες και στερόλες, αλλά και σαλικυλικό οξύ. Και ας δούμε τις ιδιότητές του. Ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα, έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, μάλιστα περιέχει 12 ουσίες οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι αναστέλουν τις φλεγμονές χωρίς παρενέργειες, καταπολέμα αίους και βακτήρια, μπορεί να μειώσει χοληστερίνη, τριγλυκερίδια και την υψηλή αρτηριακή πίεση. Έχει καταπραϊντική και προστατευτική δράση των φλενογόνων, άρα είναι χρήσιμο σε γαστρίτιδα, κολίτιδα, ισοφαγίτιδα και έλκο στομάχου. Ελέγχει την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων, μειώνει το υπερβολικό οξύ του στομάχου αυξάνοντας το pH του, ενώ προάγει και την πεπτική του ικανότητα.
δράστης λειτουργίας του παγκρέατος, ενεργοποιεί την παραγωγή των πεπτικών υγρών και ρυθμίζει την δραστηριότητα της ινσουλίνης, σταθεροποιώντας την παρουσία της γλυκόσης στο αίμα. Προάγει την υπατική δραστηριότητα, βοηθάει στην αποβολή τοξινών και άλλων επιβλαβών ουσιών από τον οργανισμό μας, προάγει την διούρηση δρά κατά της κατακράτησης υγρών. Έχει ακόμα και αντιοξειδωτική δράση, εξουδετερώνει την γύρανση των κυττάρων κατά πολεμά τις ελεύθερες ρίζες. Ενισχύει την σύνθεση κολαγόνου και διεγείρει την αναγέννηση σε κυταρικό επίπεδο. Διεγείρει ακόμα την δραστηριότητα του μυελού των οστών, οξυγονώνει τους ιστούς, λιπαίνει τις αρθρώσεις, μειώνει τις φλεγμονές του συνδέσμους που έχουν επηρεαστεί από την αρθρίτιδα, ενδείκνεται σε περιπτώσεις βακτηριακής ακμής, δερματίτιδας και ψωρίασης και μάλιστα σε διπλή έρευνα που έχει γίνει για την ψωρίαση, με συγχωρείτε, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο Tropical Medicine and International Health σε 60 ασθενείς με χρόνια ψωρίαση, πήραν 0,5% απόσταγμα αλόης σε κρέμα με μορφή λαδιού. Το παρασκεύασμα απλώνονταν 15 φορές την εβδομάδα, περίπου 2 φορές την ημέρα δηλαδή, για ένα μήνα. Μετά από 8 μήνες, τα σημάδια της ψωρίασης είχαν θεραπευτεί κατά 82% στην ομάδα που έκανε χρήση αλόης, συγκριτικά με το 6,6% αυτών που έπαιρναν άλλα φάρμακα. Ακόμα, το ζελέ της αλόης επιταχύνει την επούλωση του επιχείλιου έρπιτα, μειώνοντας και τον πόνο. Ενδείκνυται ακόμα και για περιπτώσεις εκδορών, μολόπων, εγκαυμάτων, ηλιακών ημί και πληγών, καθώς έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνει την επούλωση δερματικών βλαβών διαφόρων ειδών. Χρήσιμο και ως φυσική θεραπεία για την φλεγμονή των ούλων, όπως ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, αλλά και της στοματικής κοιλότητας, λόγω των αντιμικροβιακών και αντιβακτηριακών ιδιοτήτων του. Χρήσιμο και για την δυσκυλιότητα, αλλά και για τα τσιπήματα εντόμων, ειδικά των κουνουπιών. Βοηθάει στην μείωση του κνήσμου και της ερυθρότητας. Συνιστάται για μυρμηγκές και κονδυλώματα. Βελτιώνει τις ρητίδες, ενδείκνυται για την πιτηρίδα και την υγεία των μαλλιών. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες του Ιαπωνικού Hoshi University, προστατεύει και από την υπεριόδια ακτινοβολία. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, πώς μπορούμε να το καταναλώσουμε εσωτερικά. Μπορούμε να καταναλώνουμε κάθε πρωί 1 με 2 κουταλιές ζελέ, αλόης, σκέτο ή αναμειγνύοντάς το μέσα στο μούλτι με νερό ή χυμό της αρισκίας μας. Βέβαια, καλό είναι να ξεκινήσουμε με μικρές ποσότητες και πάντοτε πριν την χρήση του να ενημερώνουμε τον γιατρό μας. Για τη δυσκολιότητα μπορούμε από καιρό εις καιρό να καταναλώνουμε 1 κουταλάκι του γλυκού ζελέ κάθε πρωί μυστική. Ακόμα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μετά από 1 μήνα χρήσης θα πρέπει να διακόπτουμε για μια εβδομάδα και μετά να ξανασυνεχίζουμε. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ακόμα ότι η συστηματική χρήση του ζελέ της αλόης μπορεί να προκαλέσει σημαντική απώλεια καλίου στο έντερο, να επηρεάσει τη δράση φαρμάκων και ότι δεν θα πρέπει να κάνουν χρήση οι αλλεργικοί στο κρεμμύδι και το σκόρδο, εκείνοι οι οποίοι πάσχουν από την νόσο του Crohn, από ελκώδη κολίτιδα, από εκολπωματίτιδα, από εντερική απόφραξη, από οξία νεφρίτιδα, οξία σκολικοειδίτιδα, καρδιοπαθείς που λαμβάνουν καρδιοτονωτικά φάρμακα όπως τον Ντικόξιν, ή ποτασικούς, αυτούς οι οποίοι πάσχουν από αφυδάτωση, από τους διαβητικούς που κάνουν χρήση υψηλών δόσεων ινσουλίνης, από γυναίκες που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή θυλάζουν και παιδιά κάτω των 12 ετών. Και ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εξωτερικά. Πριν όμως θα πρέπει να κάνουμε το τεστ για να δούμε αν είμαστε αλλεργικοί ή όχι. Αυτό θα γίνει βάζοντας μικρή ποσότητα ζελέ στο εσωτερικό μέρος του καρπού ή πίσω από τα αυτή. Θα περιμένουμε μερικά λεπτά και στη συνέχεια θα δούμε αν έχει παρουσιαστεί κοκκινίλα ή έχουμε αισθανθεί μυρμήγκιασμα. Αν αυτό συμβαίνει, σίγουρα δεν θα πρέπει να κάνουμε χρήση του ζελέ της αλόης. Αν δεν έχουμε πρόβλημα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για ηλιακά ή μη εγκάβματα, απλώνοντάς το στην πλήγησα περιοχή, αφού το ζελέ έχει και καταπριεντική και αναζωογονητική δράση. Για την ακμή μπορούμε να το απλώσουμε ως θεραπεία λίγο πριν πάμε για ύπνο, μια και το ζελέ της αλόης λειτουργεί ως φυσικό και αντιφλεγμονώδες και επιπλουτικό φάρμακο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα, κάνοντας μασάζ, αλλά για τα ευαίσθητα ούλα και δόντια μπορούμε να κάνουμε και ένα στοματικό διάλειμμα,
ανακατεύοντας ένα κουταλάκι του γλυκού ζελέ σε ένα ποτήρι νερό και προσθέτοντας μία πρέζα σόδα φαγητού. Για την πιτηρίδα μπορούμε να απλώσουμε μία κουταλιά της σούπας ζελέ στο τριχωτό της κεφαλής και να κάνουμε μασάζ, να το αφήσουμε 20 με 30 λεπτά και μετά να λουστούμε. Για απαλά και λαμπερά μαλλιά, εφαρμόζουμε το ζελέ σε υγρά μαλλιά, το αφήνουμε πάλι 20-30 λεπτά και λουζόμαστε. Η ποσότητα που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ εξαρτάται και από το μήκος των μαλλιών. Μικρή ποσότητα μπορεί να αντικαταστήσει και το κοινό τζελ μαλλιών. Να σας δώσω γρήγορα μία μάσκα ομορφιάς. Και για αυτή θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας ζελέ, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, ένα κουταλάκι του γλυκού αμυγδαλέλαιο ή άλλο έλαιο της αρισκίας μας. Θα καθαρίσουμε το πρόσωπό μας, θα απλώσουμε τη μάσκα για 20 λεπτά, θα ξεπλύνουμε και στη συνέχεια θα βάλουμε την ενυδατική μας κρέμα για σκραμπ. Θα χρειαστεί να ανακατέψουμε ζελέ αλόης με ζάχαρη ή αλάτι. Προσωπικά θα σας πω ότι προσθέτω και μερικές σταχόνες δαχνόλαδο. Και να σας πω πόσο μπορούμε να το διατηρήσουμε. Μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο από μία εβδομάδα έως 15 μέρες. Σε γυάλινο βάζο που κλείνει πάρα πολύ καλά και μέσα στο οποίο έχουμε προσθέσει και μερικές σταγόνες λεμόνι. Αν δούμε ότι το ζελέ αλλάζει χρώμα, αυτό σημαίνει ότι έχει χαλάσει και το πετάμε. Μπορούμε όμως να το βάλουμε μέσα στο μούλτι, να το χτυπήσουμε και να το βάλουμε στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες που σας έδωσα σήμερα είναι από το Wikipedia, Hellenic Aloe, Il Giornale, My Personal Trainer, Easy και το Aloe Vera Plants. Πριν κλείσω, θα ήθελα να σας δώσω ακόμα μία χρήση της αλόης. Η αλόη είναι από τα φυτά εσωτερικού χώρου, τα οποία καθαρίζουν την ατμόσφαιρα. Μάλιστα, μπορεί να καθαρίσει την ατμόσφαιρα από τοξικές ουσίες, όπως είναι το βενζόλιο και η φορμαδεΐδη, αλλά και από το διοξίδιο και το μονοξίδιο του άνθρακα, ενώ παράλληλα αυξάνει και το οξυγόνο. Αυτή λοιπόν η αλόη είναι ανάμεσα στα φυτά που έχω, στα φυτά εσωτερικού χώρου, να σας τα δείξω λίγο. Εδώ, βλέπετε τη δράκαινα και εδώ την Σανσιβέρια. Εάν το βιντεάκι μου σας άρεσε, θα σας παρακαλέσω να μου το δείξετε πατώντας εκεί το χεράκι που δείχνει ότι σας άρεσε. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Και ως την επόμενη φορά, ολόψυχα σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια.